Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Κεβαψόγλου, καλημέρα, καλή χρονιά. Τι κάνετε? Καλημέρα Χριστό, καλή χρονιά και στους ακροατές. Είναι πρώτη φορά που τα λέμε για το 23, που σωστά. Τα λέμε. Καλά ξεκίνησε. Καλά ξεκίνησε. Ούτως ή άλλως πάντα έχουμε θετική σκέψη και μάλλον αυτή η θετική σκέψη αρχίζει και συμπαρασύρει και τα υπόλοιπα να γίνονται θετικά στο βαθμό που μπορούμε βέβαια. Και αυτό είναι το θετικό, αυτό κρατάμε. 4 βραβεία λοιπόν, 4 διακρίσεις που έχουν την υπογραφή όλων των ανθρώπων του Δήμου, αιρετών, τεχνικών υπηρεσιών και υπαλλήλων, έτσι. Σαφώς μια τέτοια προσπάθεια δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα ενός ανθρώπου, ανεξάρτητα αν αυτός μπορεί να είναι ο συντονιστής της όλης διαδικασίας, είναι αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς, συλλογικής προσπάθειας και βέβαια διαχρονικές προσπάθειες. Όλα αυτά δεν κατακτιόνται με δουλειά ενός ή δύο μηνών ή ενός χρόνου. Είναι ένας σχεδιασμός που έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια και σιγά σιγά με συστηματική δουλειά, πάρα πολύ υπομονή και επιμονή φτάνουμε να έχουμε αυτά τα θετικά αποτελέσματα και μάλιστα όχι γιατί το λέμε εμείς, αλλά γιατί μας κρίνουν κάποιοι άνθρωποι που είναι ειδικοί. 39 μέλη ήταν η κριτική επιτροπή, 39 μέλη. 39 μέλη οι οποίοι είναι έγκριτοι ακαδημαϊκοί, έγκριτοι επιστήμονες, αιρετοί που έχουν διαπρέψει στην τοπική αυτοδιοίκηση στον πρώτο και δεύτερο βαθμό και όχι μόνο. Και αυτό είναι στο τέλος η ηθική δικαίωση, είναι αυτό που μας δίνει κουράγιο να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε, γιατί από ό,τι φαίνεται μάλλον το κάνουμε σωστά. Γιατί από τη μια ναι μεν έχουμε την καταξίωση στην κοινωνία, από την τοπική κοινωνία, από τους δημότες, από τους συμπολίτες μας, τους συνδημότες μας δηλαδή, που με την ψήφο τους στην ουσία μας αποδεικνύουν ότι μάλλον αυτό που κάνουμε το κάνουμε σωστά, αλλά έρχεται και αυτό να τεκμηριώσει επιστημονικά ότι αυτό που κάνουμε το κάνουμε σωστά. Και αυτό νομίζω είναι που επισφραγίζει όλη αυτή την προσπάθεια της συλλογικής. Να πούμε βεβαίως ότι το Χρυσό Βραβείο ήρθε για το μοναδικό στη χώρα κεντρικό σύστημα τηλεμετρίας και ενεργειακού ελέγχου των δημοτικών κτηρίων του Δήμου. Αν θέλετε να πείτε μια κουβέντα γι' αυτό, για να πάμε μετά και στα σημαίνια. Γιατί όταν ξεκινήσαμε αυτό το σχεδιασμό το 2018, δεν αλλάξαμε πορεία. Και είχαμε πάρα πολλούς προβληματισμούς γιατί βάζαμε τον πύχη πάρα πολύ ψηλά. Δεν ξέραμε αν θα τα καταφέρουμε. Δεν υπήρχε κάτι ανάλογο στην Ελλάδα το οποίο να είναι σε χρήση. Πήραμε την απόφαση, πήραμε το ρίσκο, όπως πάντα παίρνουμε ρίσκα, αλλά τελικά με πάρα πολλή δουλειά υποστηρίζουμε αυτές τις προσπάθειες και τελικά φτάσαμε σε σημείο όλα αυτά που τότε τα οραματιστήκαμε και τα σχεδιάσαμε να τα κάνουμε πράξη και να έχουμε αυτά αποτελέσματα να τα παραδώσουμε, να τα παρουσιάσουμε και σε άλλους δήμους να τα χρησιμοποιήσουν προς όφελος και εκείνων των πολιτών. Και αυτό είναι το μεγαλείο. Δεν τα κρατάμε για τον εαυτό μας. Σωστά. Αλλά μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι χρήστες, γιατί τελικά τι καταφέρνουμε, να γίνονται πολλές περισσότερες κοινωνίες ωφελούμενες από όλες αυτές τις δράσεις, από όλα αυτά τα έργα. Τα σημεία μετάλλη ήρθαν για θέματα που θα συζητήσουμε κιόλας και στην πορεία. Για το πρώτο Zero Building Energy κολυμβητήριο στη χώρα. Το δεύτερο είναι για το σύστημα διαχείρισης παραγωγής χρησιμότητας για γίγαντες λέφαδες Καστοριάς, των φασολιών μας, πήγαμα εψιλών. Και το τρίτο για τη μελέτη ενεργειακής αυτάρκειας του Δήμου μέσω της παραγωγής πράσινης ενέργειας. Είναι θέματα τα οποία είναι στην επικαιρότητα για διαφόρους λόγους. Το πρώτο Zero Building Energy κολυμβητήριο λοιπόν ξεκίνησε. Το κολυμβητήριο με τα 1000 εμπόδια είχε ξεκινήσει, απλά
καταστάσεις απρόβλητες που δεν ήταν άλλες από τα υπόγεια νερά που βρήκαμε κατά την εξκαφή των θεμελίων. Μας ανάγκασε να πάμε τουλάχιστον 1,5 μήνα πίσω, γιατί έκριναν οι μηχανικοί ότι θα έπρεπε να τοποθετηθεί στο σκάμα μια ειδική μεμβράνη η οποία θα απομόνωνε την υγρασία από τα θεμέλια, και μια και μιλάμε για ένα κτίριο, μια μεταλλική κατασκευή, να αποφύγουμε πιθανές διαβρώσεις οι οποίες θα είχαν αρνητικές επιπτώσεις. Ήρθε λοιπόν η μεμβράνη από την Ευρώπη, τοποθετήθηκε και συνεχίζουμε πλέον με γοργούς ρυθμούς. Το ερώτημα οπότε, είναι κύριε Γεπατζόλου, εάν με την ολοκλήρωση του κολυμβητήριου πραγματικά θα λειτουργήσει ως zero building energy. Έχουμε τα θέματα τα ενεργειακά που έφτασαν όπως καταλάβατε μέχρι την Βουλή. Πιστεύετε ότι θα λειτουργήσει ως τέτοιο το κολυμβητήριο με την ολοκλήρωσή του? Είναι τα θέματα, είναι ότι... θα είναι ως τότε λυμένα τα θέματα, ας πούμε, με τον ΔΔΕ, δεν ξέρω με ποιους άλλους. Είχα πει κάτι και την προηγούμενη φορά μετά την τοποθέτησή μου στην ΚΕΔΕ. Λύσεις υπάρχουν, αρκεί να θέλουμε. Μάλλον τελικά θα έπρεπε, παρότι δεν είμαστε αυτής της φιλοσοφίας, να φτάσουμε εκεί που φτάσαμε για να λυθούν τα θέματα. Εδώ να σας πω ότι ήδη συνδέθηκαν πέρα από τα δύο σχολεία, τα οποία ήδη ήταν ακόμη και τότε συνδεδεμένα, συνδέθηκαν άλλα τέσσερα και την ερχόμενη εβδομάδα συνδέονται και τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Τυχαίο και αυτό. Έγινε και μια συζήτηση στη Βουλή. Ρώτησε η κυρία Τελιγιορίδου τα θέματα τα ενεργειακά του Άργους. Απάντησε ο κύριος Κρέκας από την πλευρά της κυβέρνησης. Από αυτά που ακούσαμε στην Βουλή και τα μεταδώσαμε εδώ στην εκπομπή, καταλαβαίνουμε ότι μάλλον οδεύουμε για την λύση των θεμάτων. Ο κύριος Κρέκας είπε θα τα κάνουμε και αυτά, αλλά από εδώ και πέρα ουσιαστικά είναι τα τελευταία που γίνονται με αυτόν τον τρόπο. Αυτό καταλαβαίνουμε τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε μια διαφορετική ερμηνεία. Δεν θα μπω, γιατί ίσως θα ήταν και άκουμψο να μπω στη διαδικασία να κρίνω τα λεγόμενα ενός διακεκριμένου υπουργού και μάλιστα από τα λεγόμενά του στη Βουλή. Κοιτάω μπροστά, κοιτάω τη λύση. Ανεξάρτητα από αυτά που υπόθηκαν, δεν ήταν όλα έτσι, για να λέμε αλήθεια. Εννοούμε στα στοιχεία του ΔΔΕ, ας πούμε, δεν ήταν έτσι. Γιατί... υπόθηκαν πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Μάλιστα. Και το σταματάω εκεί. Κοιτάω, λέω, με θετική σκέψη πάντα μπροστά. Γιατί τελικά δεν είναι δυνατόν από τη μια να λέμε ότι έχουμε ως πρώτιστο καθήκον, λόγος, στόχο την πράσινη ενέργεια, τον πράσινο μετασχηματισμό, και από την άλλη να έχουμε το οξύμορο σχήμα, και μάλιστα κυρίως στους δημόσιους φορείς, και από την άλλη να φτάνουμε στα προβλήματα που έχουμε αναδείξει και τελικά θα έπρεπε να τα παρααναδείξουμε για να λυθούν. Προσέξτε ένα ακόμη παράδοξο. Στα βραβεία με τα οποία ξεκινήσαμε την εκπομπή είπαμε ένα χρυσό και τρία ασημένια. Ένα από τα βραβεία λοιπόν είναι ακριβώς γι' αυτό. Για την ενεργειακή αυτάρκεια του Δήμου μέσω της παραγωγής πράσινης ενέργειας. Δηλαδή, ένα ακόμη στοιχείο που κάνει ακόμη πιο παράδοξο όλο αυτό το πράγμα, βραβεύεται ο Δήμος ακριβώς γι' αυτό και από πίσω πάει να τιμωρηθεί ακριβώς γιατί το προχώρησε. Ακριβώς. Είναι εκπληκτικό. Γι' αυτό λέω. Είμαστε στη χώρα είναι πραγματικά μια εκπληκτική χώρα. Οξύμορο αυτό το σχήμα, βέβαια, έτσι για να είμαστε απόλυτα ρεαλιστές, και φαντάζομαι δεν το ξέρουμε όλοι ότι δεν είναι μόνο το πρώτο οξύμορο σχήμα που συμβαίνει διαχρονικά, θα πω έτσι, γιατί πρέπει να είμαστε δίκαιοι διαχρονικά στη χώρα μας. Δεν πειράζει όμως, σημασία έχει να υπάρχουν πάντα οι εναλλακτικές, να κοιτάμε μπροστά και να δούμε πώς θα λύσουμε τα προβλήματα αυτά που προκύπτουν. Και ξαναείπα, θυμάστε πολύ καλά στην τοποθέτησή μου και στην ΚΕΔΕ, πως λύσεις υπάρχουν. Μας έρχεται ένα ερώτημα για το κολυμβητήριο. Στη θέση του υπήρχε και το εγώ γνώρισμα, είναι 5x5. Θα μετακινηθεί κάπου, ρωτάνε, αυτό το 5x5? Ναι, φυσικά. Όλος ο εξοπλισμός θα είναι σε διπλανό χώρο του κολυμβητήριου, θα είναι εκεί κοντά δηλαδή κάπου? Όχι, όχι, όχι. Θα είναι κοντά
Η πρώτη σκέψη είναι υπάρχουν δύο εναλλακτικές θέσεις τις οποίες εξετάζει η τεχνική υπηρεσία και αφενός μεν θα πρέπει ο χώρος στον οποίο θα τοποθετηθεί να είναι επαρκής και αφετέρου να είναι και χωροταξικά. Κάπου έτσι ώστε να είναι άμεσα προσβάσιμο και να εξυπηρετεί τους δημότες. Ήδη εξετάζονται οι δύο χώροι, ένας από τους δύο θα προκριθεί και θα μεταφερθεί, δηλαδή με το εκτιμώ θα ξεκινήσουν οι εργασίες μετά την άνοιξη για να ολοκληρωθεί, γιατί όλος ο εξοπλισμός, τόσο το δάπεδο όσο και η περίφραξη υπάρχουν, είναι μαζεμένα. Οπότε ουσιαστικά θα το ξαναστήσετε κάπου αλλού το συγκεκριμένο γήπεδο όπως ακριβώς το ξεστήνετε αυτή τη στιγμή. Για την ολοκλήρωση του κολυμβητήριου επίσης βλέπω υπάρχουν μηνύματα. Σε πόσο καιρό πιστεύετε ότι θα μπορούμε να μπούμε μέσα και να κάνουμε τις δραστηριότητες που μπορούμε να κάνουμε σε ένα κολυμβητήριο, από το να αθλούνται τα παιδιά μέχρι που να αναπτυχθούν ακόμη και ομάδες μέσα σε αυτό? Κοιτάξτε, υπάρχουν απρόβλεπτα θέματα τα οποία δεν μπορούσαμε να τα σκεφτούμε, όπως ήταν αυτό που είπαμε τα υπόγεια νερά. Έτσι λύθηκε και αυτό. Αν όλα καλώς εχόντων των ναι πραγμάτων, εκτιμώ ότι αν όχι μέχρι το τέλος του 23, αλλά μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 24, νομίζω ότι θα είναι εφικτό το έργο να είναι απόλυτα ολοκληρωμένο. Λειτουργικό και λειτουργικό για τους χρήστες. Ναι, φυσικά. Ναι, φυσικά. Βλέπω και γιατί ερώτημα. Να μην ξεχνάμε, ότι το δύσκολο κομμάτι είναι μέχρι να τελειώσουν τα υπόγεια, τα μπετά και αυτά. Μάλιστα. Γιατί από εκεί και πάνω μιλάμε για σιδηροκατασκευή, ο εξοπλισμός ούτως ή άλλως έχει δρομολογηθεί να προμηθευτεί, ο βασικός εξοπλισμός που είναι η κολυμβητική δεξαμενή και τα ηλεκτρομηχανολογικά της κολυμβητικής δεξαμενής είναι εδώ και ένα χρόνο στις εγκαταστάσεις της Αγρόκα, γιατί εκεί είχαμε κλειστό χώρο, είναι ήδη εκεί, έχουν έρθει από την Ιταλία, οπότε χρειάζονται μόνο τοποθέτηση. Κοιτάξτε, το πιο εντυπωσιακό, αγαπητοί φίλοι και φίλες, σχετικά με το συγκεκριμένο κολυμβητήριο είναι ότι για να ζεσταθούν τα νερά, για να ζεσταίνεται ο χώρος κτλ., ο Δήμος δεν θα ξοδεύει ούτε ένα ευρώ για ρεύμα. Ακριβώς. Είναι εκπληκτικό. Ακριβώς. Αυτό και μόνο στην σύλληψή του. Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα των κλειστών κολυμβητηρίων τα προηγούμενα χρόνια ήταν ακριβώς αυτό. Το μεγάλο κόστος το ενεργειακό που καθιστούσε πολλές φορές και ασύμφορη τη λειτουργία του. Έκλειναν κλειστά ακριβώς γιατί δεν μπορούσαν να συντηρηθούν. Ρωτάει πολλοί κόσμος, δεν το βλέπω. Ναι, Δημαρχέ. Για να ακούσω. Ρωτάνε επίσης εάν το κλειστό κολυμβητήριο θα είναι κλειστό κολυμβητήριο του Άργους ή κλειστό κολυμβητήριο του νομού. Όχι, για όλους. Αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει. Απλά θα υπάρχει πρόγραμμα με κατά προτεραιότητα στα παιδιά, κατά προτεραιότητα στα άτομα με αναπηρία τα οποία έχουν ανάγκη κινησοθεραπείας, που είναι ό,τι καλύτερο, γιατί ενδείκνεται η κινησοθεραπεία μέσα σε νερό, που σήμερα αναγκάζονται να πηγαίνουν σε ιδιωτικά κέντρα τα οποία φιλοξενούνται είτε σε ξενοδοχεία είτε σε άλλες εγκαταστάσεις, με αρκετά μεγάλο κόστος από όσο ξέρω. Εννοείται, φυσικά δεν έχουμε τέτοια κολλήματα. Δεν είναι δυνατόν να κάνουμε τέτοιου είδους εγκαταστάσεις και να λέμε όχι, εδώ μπαίνουν μόνο όσοι είναι δημότες. Αυτά μακριά από μας. Απλά αυτό που θέλω να τονίσω, αυτό ξεκίνησα να πω, είναι πρέπει να καταλάβουμε και να καταλάβουν κεντρικά το εξής. Ποιο είναι το ζητούμενο, που είναι ένα πολύ λεπτό σημείο αλλά πολύ ουσιαστικό. Με όλο αυτό το εγχείρημα τόσο των σχολείων όσο των κλειστών γυμναστηρίων αλλά και του κλειστού κολυμβητηρίου, κάνοντας τα ενεργειακά αυτόνομα, τι κάνουμε? Κάνουμε ενεργειακό συμψηφισμό, δηλαδή ενέργεια παράγουμε, ενέργεια καταναλώνουμε. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία της αποτίμησης σε χρήματα, σε πληρωμή. Δεν μας ενδιαφέρει το αν η κιλοβατόρα έχει 5 λεπτά που είχε πριν 2 χρόνια ή 32 λεπτά που έχει σήμερα, το οποίο έχει καταστροφικά αποτελέσματα για τους Δήμους.
Αυτό είναι που φωνάζω και ξαναφωνάζω. Γιατί φτάσαμε σε σημείο με πολύ μεγάλο αγώνα να μηδενίσουμε τις οφειλές προς τον πάροχό μας που είναι η ΔΕΗ και δυστυχώς με τις αυξήσεις ύψους 600% γιατί τόσο είναι από 4,2 λεπτά όταν πηγαίνει στα 32 λεπτά τόσο είναι η αύξηση να ξαναοφείλουμε στη ΔΕΗ ποσά της τάξης των 300 και 400.000 ευρώ. Μάλιστα σε ένα Δήμο που έχει αποδείξει την ορθή και σωστή και διαφανή του διαχείριση, γιατί διαφορετικά θα έπρεπε όλο αυτό το κόστος να μετακυλιστεί στους δημότες. Με αύξηση των δημοτικών τελών στους δημότες. Κάτι που με πολιτική απόφαση είπαμε δεν θα το επιτρέψουμε. Αλλά θα αγωνιστούμε όσο οφείλουμε, όπως μας έχουν εμπιστευτεί οι δημότες μας, να λύσουμε το πρόβλημα γιατί υπάρχει λύση. Και είναι άδικο υπέρ κάποιων 5 ιδιωτικών εταιριών που στην ουσία φυσικά και θα κερδίσουν. Δεν είμαστε ενάντια στην ιδιωτική πρωτοβουλία, αλλά δεν είναι δυνατόν να υποφέρουν φορείς του δημοσίου για να εισπράττουν 5, ξαναλέω, εταιρείες πάροχοι του ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι χρήματα, άδικο. Είναι αντικοινωνικό. Και αυτά τα χρήματα που έφτασε με την αύξηση να χρωστάει αυτή τη στιγμή 300, είπατε με 400.000, θα μπορούσαν να μην υπάρχουν αν είχαν κλείσει τα θέματα με τον ΔΔΕ έγκαιρα, άμορφα και καλά. Έτσι, να το όχι απλά αυτό. Θα είχε κλείσει, Χρήστο. Υπάρχει και ένα 15% τουλάχιστον όπως τα έχουμε υπολογίσει ερήσιας ηλεκτρικής ενέργειας η οποία θα δίνεται από το Δήμο δωρεάν στους παρόχους, οι οποίοι οι πάροχοι θα το πουλάνε έναντι ατιτήμου. Δηλαδή θα βγάζουν και χρήματα επιπλέον. Με αυτά που έγιναν στη Βουλή όμως, για να το κλείσουμε λίγο καλύτερα το συγκεκριμένο θέμα, γιατί η αίσθηση, επαναλαμβάνω, που έχουμε, δεν ξέρω αν έχετε διαφορετική, είναι ότι ο κύριος Κρέκας είπε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, είπε ότι το θέμα του Άργου θα λυθεί. Αυτό καταλάβαμε. Πότε όμως είναι το ερώτημα? Αυτό κράτησα κι εγώ. Το ερώτημα είναι αυτό άμεσα. Είναι άμεσα, θα είναι το επόμενο διάστημα, θα είναι στη χρονιά. Κρίνοντας εκ του αποτελέσματος, γιατί σας λέω ότι ήδη χθες συνδέθηκαν τα 4 και οι πληροφορίες μου λένε ότι την επόμενη εβδομάδα θα συνδεθούν άλλα 6. Άρα, μάλιστα. Είναι άμεσο. Μάλλον μιλάμε για άμεσα. Αυτό καταλαβαίνω. Ήδη λοιπόν, μετά από όλα όσα έγιναν, που προκάλεσαν και συγκρούσεις και συζητήσεις, όλος ο κόσμος ξέρει τι έγινε με αυτό το θέμα εδώ, σε συνδυασμό με ό,τι έχει πει και ο κύριος Τζικαλάγιας. 4 συνδέθηκαν χθες μετά από όλα αυτά και 6 αναμένονται το επόμενο διάστημα. Και κλείνεται. Ας κρατήσουμε όμως αυτό. Για να συνδεθούν τα 4 χθες και τα 6 την ερχόμενη εβδομάδα. Μάλιστα. Τι σημαίνει? Ότι ήταν εφικτό να συνδεθούν. Δεν άλλαξε κάτι μέσα σε μια εβδομάδα. Σωστά, δεν άλλαξε κανένα δίκτυο. Δεν ήρθε η επανάσταση και οι επεκτάσεις και οι... Ακριβώς, άρα όλο αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει και να επισφραγίσει αυτά που φωνάζουμε εδώ και 1,5 χρόνο, αυτά που τελικά με πολύ αναλυτικό τρόπο εξέθεσα στην ομιλία μου στην ΚΕΛΕ. Και μετά από όλα όσα συνέβησαν, φαίνεται να λύνεται και μάλιστα άμεσα το συγκεκριμένο θέμα. Και αυτό είναι. Και λέω, βάζω μια παρένθεση και κρατάμε το θετικό. Κρατάμε και συνεχίζουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καπαψόλου, που ήταν σήμερα μαζί μας. Θα τα πούμε με την πρώτη ευκαιρία και για τα υπόλοιπα. Να σε καλά, Χριστό. Καλημέρα στους ακροατές. Νομίζω και καλή χρονιά και πάλι. Να έχουμε με υγεία πάνω απ' όλα, κουράγιο, υπομονή, ελπίδα και να μην απογοητευόμαστε. Σας βρίσκουμε νομίζω, και κάπου εκτός νομού. Είστε κάτι που έχουμε κάτι ενδιαφέρον να πούμε από εκεί που είστε, δεν ξέρω. Πού είστε. Θα τα πούμε όταν θα έχουμε το αποτέλεσμα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Το Άργος Οριστικό. Αυτά λοιπόν για ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Άργος,
πέρα από τα βραβεία και τις διακρίσεις, ουσιαστικά αφορούν και πράγματα τα οποία συζητήσαμε, κυρίως τα ενεργειακά, το κολυμβητήριο και όχι μόνο. Αντένες 936. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.